με συνθηματικά. Η μετάβαση στα γραφεία γίνεται με ειδική κάρτα με προσωπικό κωδικό. Στο εσωτερικό του ανελκυστήρα υπάρχουν εξειδικευμένα μηχανήματα τα οποία σκιαγραφούν τον κάθε επισκέπτη. Ο εξοπλισμό υπερσύγχρονος, παράθυρα σφραγισμένα, κάμερες παντού. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ενδείκτηκες οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα από τους εξωτερικούς χώρους της εταιρείας. Σε κάθε γωνιά κάμερα, κεραίες και γκαράζ υποκάλυψη. Μεγάλες σφραγισμένες πόρτες, ενώ τα παράθυρα είναι θωρακισμένα με μαύρες χοντρές λαμαρίνες. Στο σημείο δεν είμαστε μόνοι. Κλιμάκια της αστυνομίας κάνουν φιλοκευτερό τα γραφεία της εταιρεία μπροστά στον τηλεοπτικό φακό του Αλφα. Η εταιρεία Ισραηλινών Συμφερόντων NCIS βρίσκεται στον 7ο όροφο και στον 8ο Ιντελέξα. Στον αμέσω επόμενο, άλλη μια Ισραηλινή εταιρεία, η CIS. Είναι η εταιρεία από την οποία είχε αγοράσει υπηρεσίε η ΚΥ. Μία από τι τρει εταιρείε είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από τρία χρόνια λόγω των συστημάτων που διέθετε. Αβραάμ Σαχά Κάβνη, πρόεδρο Εβραϊκής Κοινότητα στην Κύπρο. Ο άνθρωπο με τι αμέτρητες εταιρείε, στον οποίο δόθηκε η άδεια οπλοφορία από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ραβίνο, ο οποίο έβαλε στο κάδρο και το όνομα του Αβέροφ Νεοφίτου, με τον οποίο είχε στο παρελθόν συνάντηση. Η συνάντηση αφορούσε θέματα που σχετίζονται με την Εβραϊκή Κοινότητα στην Κύπρο. Τον κύριο Αβνη, ο πρόεδρο του Δυσί, τον γνωρίζει από τη δράση του ω ενεργό μέλο και πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα στην Κύπρο. Ο πρόεδρο ουδέποτε είχε επαφή, ούτε και και συναντήθηκε ποτέ ή γνωρίζει τον Ταλ -Τιλιαν. Ο πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα δεν είναι ο ιδιοκτήτη του εν ούτε είναι μέτοχο ή κατέχει οποιαδήποτε θέση στι εταιρείε για τι οποίε γίνεται λόγο στον τύπο σε σχέση με αυτό. Ο Σαχάκ είναι επικεφαλή και υπεύθυνο ασφαλεία τη Εβραϊκή Φιλανθρωπική Έρεση, Χαμπάντ, η οποία αριθμεί 400.000 μέλη παγκοσμίω.